Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή όπου με τη χάρη του Χριστού σχολιάζουμε τις δικές σας απόψεις, κρίσεις, διαφωνίες, ερωτήσεις που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που φαίνεται τώρα στην οθόνη σας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που έστειλε ο αγαπητός Δήμης. Γράφει: «Καλημέρα σε όλους σας. Δεν ανήκω στη θρησκεία σας, αλλά παρακολούθησα μια καταπληκτική εκπομπή για τις γιορτές και έχω επιπλέον απορίες. Θα ήθελα να ρωτήσω, πρέπει να υπάρχει ο Σταυρός σαν σύμβολο της λατρείας, μιας και πάνω σε αυτόν βασανίστηκε ο Ιησούς Χριστός, και δεύτερον αγιοποιείται ένα άψυχο ξύλο, ή άρα μιλάμε για ειδωλολατρεία όπως με τις εικόνες? Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τις προσπάθειές σας και την νέα ιστοσελίδα σας». Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητέ Δήμη, αδελφέ μας Δήμη. Ευχόμαστε ο Θεός να σε ευλογεί πάντοτε. Και θα αναφερθούμε τώρα στο θέμα του Σταυρού με τη χάρη του Χριστού μας. Ο Σταυρός ήταν ένας τρόπος θανατικής καταδίκης, ο οποίος μάλιστα αναφέρεται και στο Δευτερονόμιο, και να το βρούμε. Είναι στο κεφάλαιο ΚΑΑ, διαβάζω από το 22 εδάφιο, 21 κεφάλαιο δηλαδή, Δευτερονόμιο 22 εδάφιο. «Και αν της έπραξε ένα μάρτημα άξιον θανάτου και καταδικαστεί εις θάνατον και κρεμάσει αυτόν εις ξύλον, δεν θέλει μένει το σώμα αυτού όλη τη νύχτα επί του ξύλου, αλλά θέλει σε εξάπαντος θάψει αυτόν την αυτήν ημέραν, διότι είναι κατηραμένος υπό του Θεού ο κρεμάμενος, δια να μη μολύνει στη γη σου, την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει σε εις κληρονομία». Ήταν μια θανατική καταδίκη, όχι μόνο επώδυνη, αλλά ήταν και σύμβολο εσχήνης, ονειδισμού, κατάρας και τέλειας ταπείνωσης. Ώστε είναι γεγραμμένο, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι είναι επικατάρατος πάσο κρεμάμενος. Και εξ αυτής της αιτίας έδωσε εντολή ο Θεός στο Δευτερονόμιο, στο λαό Ισραήλ, να θάβεται αμέσως και να μην μένει ο κρεμάμενος, ο επικατάρατος, όλη τη νύχτα για να μην μολύνει τη γη του Ισραήλ. Αλλά επίσης η σταύρωση, δηλαδή η καταδίκη διασταυρώσεως, δια του Σταυρού, ήταν διαδεδομένη και την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου οι καταδικασμένοι σε θάνατο συνήθως εθανατώνονται δια της σταυρώσεως, επάνω δηλαδή σε δύο ξύλα σταυρού, με το σχήμα του σταυρού, κρεμάμενοι. Είτε δια τρυπήματος των άκρων, πόδια και χέρια, είτε δεμένοι πάνω στο ξύλο. Ο διατρυπήματος ήταν ο πιο επώδυνος και ο πιο εξευτελιστικός θάνατος. Με αυτό το θάνατο όμως ο Θεός προσδιορίσε να πεθάνει ο αγαπημένος του Υιός, ο Λόγος του Θεού, τον οποίο απέστειλε ο Πατέρας για να γίνει κατάρα και να πεθάνει ο αναμάρτητος, όχι για τις δικές του αμαρτίες, γιατί ήταν αναμάρτητος και παρέμεινε αναμάρτητος μέχρι το τέλος, παρόλες τις προσπάθειες του διαβόλου με πειρασμούς να κάνει αυτό να αμαρτήσει, ώστε να πεθάνει δικαίως, καθώς είναι γεγραμμένο ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Πέθανε λοιπόν ο αναμάρτητος και προσδιορίσε ο Θεός αυτόν, στον οποίον έδωσε σώμα, στο λόγο του, τον αγαθό, τον Άγιο, τον Θεό,
στον οποίον έδωσε σώμα, το σώμα του Ιησού του Ναζωραίου, και το οποίο υπήρξε το σώμα αυτό και ο άνθρωπος αυτός, Χριστός Ιησούς, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Έγινε λοιπόν επικατάρατος, κρεμάμενος επί ξύλου ο αναμάρτητος. Και πάνω στο σταυρό εχύθη το αίμα του, το άγιο, το αναμάρτητο, το αίμα του αμνού, του αρνίου, του εσφαγμένου, δια του οποίου εμείς, εφόσον πιστεύσουμε σε αυτόν το θάνατο υπέρ των αμαρτιών ημών, και επίσης πιστεύσουμε και στην Ανάστασή του από τον Θεό δια Πνεύματος Αγίου υπέρ της δικαίωσής μας, και ομολογήσουμε αυτή την πίστη μας ενώπιον όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, τότε σωζόμεθα. Τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και ο Θεός μας αναγεννά δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού μετά τη Σταύρωσή Του, εις ελπίδα ζώσα. Άρα λοιπόν η Σταύρωση του Χριστού, ο Σταυρός του Χριστού πάνω στο Γολγοθά, είναι η κυρίαρχη αιτία της σωτηρίας μας, αλλά και της δόξας του Θεού. Όπου ο Θεός δοξάστηκε δια του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, καθώς ο Ιησούς Χριστός σύντριψε την κεφαλή του διαβόλου, ο οποίος είχε την εξουσία και το κράτος του θανάτου, να φέρει τον άνθρωπο στην απώλεια, καθώς ήταν Θεός και είναι Θεός και Άρχον του κόσμου τούτου, αλλά με τη Σταύρωση του Χριστός δημιούργησε έναν καινούριο λαό, έναν όπου ονομάζεται γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλεται τις αρετές εκείνου ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστόν αυτού φως. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος περί της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού δεν διστάζει να αναφέρει ότι εγώ αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστό μεταξύ σας, τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Άρα λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού είναι το μεγαλείο της δόξας του Θεού Πατρός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, προς σωτηρία των ανθρώπων, αλλά και προς αποκάλυψη και φανέρωση της σοφίας και της δόξας του Θεού. Διότι χρησιμοποίησε σαν μέσο τον Σταυρό για να δοξαστεί, καθώς έσωσε τον αμαρτωλό και το δικαίως εχμαλωτιστέντα άνθρωπο από τα πάθη του, τις αμαρτίες του και το θάνατο. Μάλιστα, ο Σταυρός από το 300 τόσο μετά Χριστό, δια του λεγόμενου Μεγάλου Κωνσταντίνου, προσδιορίστηκε και είναι ακόμη σαν σύμβολο του χριστιανισμού. Όπως βέβαια, σύμβολο του χριστιανισμού, του μωμεθανισμού, παραδείγματος χάρη, είναι και η Μισέλινος. Αυτά δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε, είναι αλήθεια. Και αν μάλιστα έρθουμε σε αντίθεση με την αλήθεια, θα βρεθούμε και θεομάχοι. Όμως, εσύ αναφέρεσαι πολύ σωστά, πιστεύω εμπνευσμένα από το Θεό, αγαπητέ Ντίμη, εάν ο Σταυρός πρέπει να υπάρχει σαν σύμβολο της λατρείας. Θέλω να διαβάσω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, ο οποίος λέγει: από το πρώτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. «Δεν με απέστειλεν ο Χριστός δια να βαφτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, για να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού
Εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Καθώς εμείς κηρύττωμε Χριστόν εσταυρωμένον. Εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορία, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν εσταυρωμένο, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μιλάει για το λόγο του Σταυρού, για τη σταύρωση του Χριστού και όχι για το σημείο του Σταυρού. Άλλο είναι το σημείο του Σταυρού και άλλο είναι ο λόγος του Σταυρού. Το σημείο του Σταυρού από ιστορικά δεδομένα γνωρίζουμε ότι υπήρξε το πρώτο μυστικό σύμβολο αναγνώρισης των διοκομένων χριστιανών στην αρχαία εκκλησία με τους διωγμούς των Ρωμαίων και εν γέννη τους διωγμούς, το οποίο μάλιστα αργότερα αντικαταστάθηκε από ένα ψαράκι που σημαίνει ιχθύς και που σημαίνει Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Ήταν λοιπόν καταρχάς σημείο αναγνώρισης. Από σημείο αναγνώρισης να γίνει σημείο λατρείας, εδώ τα πράγματα ξεφεύγουν από την αλήθεια. Μάλιστα δε, εάν θεωρήσουμε ότι είναι αγιασμένο ένα σύμβολο, ένα ξύλο, δεν αναφέρομαι τώρα, θα αναφερθώ αργότερα για το ξύλο αυτό καθεαυτό πάνω στο οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός, αλλά είναι οποιοδήποτε ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, αν θεωρήσουμε ότι είναι αγιασμένο επειδή έχει το σχήμα του Σταυρού, τότε από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ξεφεύγουμε από τις αλήθειες του Ευαγγελίου, από το κήρυγμα του Ευαγγελίου όπου λατρεύεται ο Θεός εν πνεύματι και αλήθεια, αγιοποιώντας σύμβολα και αγιοποιώντας εμείς οι άνθρωποι, όχι ο Θεός, αγιοποιώντας όργανα ή εργαλεία ή άψυχα αντικείμενα, τότε μπαίνουμε στις παραδόσεις των ανθρώπων, μπαίνουμε στην παράβαση, στην ανομία και στην ειδωλολατρία που για το Θεό είναι ευδέλιγμα. Να ξεχωρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Άλλο λόγος του Σταυρού, τον οποίον κηρύττωμε, τον οποίον πιστεύουμε, στον οποίον στεκόμεθα, τον οποίον επικαλούμεθα, πίσω από τον οποίον κρυβόμαστε, για να μην φανεί ο άνθρωπος της αδυναμίας και της αμαρτίας που έχουμε μέσα μας, και με τον λόγο του Σταυρού ο Χριστός μας αγιάζει καθώς μας πλένει με το αίμα του Χριστού, το οποίο αν και σταυρώθηκε τότε, ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει και ο αψευδής και θεόπνευστος λόγος του Θεού ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας τώρα και πάντοτε από πάσης αμαρτίας. Όταν δεν μιλάμε για την λατρεία μέσα στην Εκκλησία της κλάσης του άρτου, της κοινωνίας μας, το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε ο Λόγος του Θεού μας λέγει και εμείς επαναλαμβάνουμε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το υπερημών κλώμενον και το υπερημών διδόμενον. Κλώμενον και διδόμενον που σημαίνει συνέχεια. Δηλαδή δεν έχασε τη δύναμή του και δεν έπαψε να δίδεται το σώμα του Χριστού που σταυρώθηκε και σχίστηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά συνεχόμενα στους πιστεύοντες, ώστε να έχουν εξουσία προς ευλογία να τρώνε το σώμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αλλά ταυτόχρονα λέει, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το υπερημών εκχυνόμενον κατ' εξακολούθησιν εις άφεση αμαρτιών. Άρα και το σώμα του Χριστού σκίστηκε και συνεχίζει
δια της πίστεως πάνω στο Λόγο του Θεού να σχίζεται και το αίμα του χύθηκε και συνεχίζει δια της πίστεως στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να χύνεται υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων μέχρι να έρθει η στιγμή που ο Κύριος θα παραλάβει την Εκκλησία του ή θα αποκατασταθούν τα πάντα στη δικαιοσύνη του Θεού. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Ντίμη, θα μπορούσαμε να πούμε με απόλυτη αλήθεια ότι ο Λόγος του Σταυρού είναι και έχει δύναμη, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, τον εσταυρωμένον Χριστό, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Είναι λοιπόν ο Λόγος του Θεού η δύναμη του χριστιανού, πάνω στην οποία στηρίζεται η σωτηρία του ανθρώπου. Και όχι μόνο, αλλά και η συντριβή του διαβόλου. Ο διάβολος έχασε τη δύναμή του και την εξουσία του και τη χάνει επειδή το αίμα του Ιησού Χριστού τρέχει και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, ώστε η δύναμη του διαβόλου που στηρίζεται στην αμαρτία του ανθρώπου, στην παράβαση και την ανομία του ανθρώπου και φέρνει το θάνατο στον άνθρωπο, καθώς ο διάβολος είναι απαρχής ανθρωποκτόνος, η δύναμη σε αυτή του διαβόλου εξαφανίζεται, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού τρέχει και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, ώστε θεωρούμεθα και λογιζόμεθα και ήμεθα δια της πίστεώς μας τον Ιησού Χριστό δίκαιοι και άγιοι, έτοιμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Για το Λόγο του Σταυρού λοιπόν δεν υπάρχει παρά μόνο δοξολογία, τιμή, προσκύνηση, ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στο Θεό και ταπείνωση του ανθρώπου μπροστά στην κάθε υπερβολή ταπείνωση του Χριστού, καθώς ο Υιός του Θεού δέχθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να υποστεί θάνατο επί κατάρατο. Μάλιστα, στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, αναφέρεται καθαρά το φρόνημα που πρέπει να έχουμε και το οποίο είναι του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, δεν ενόμισε δηλαδή ότι του άρπαξαν την εξουσία να είναι ίσα με το Θεό, να αποχωριστεί από το Θεό, αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του απ' τη δόξα του ως Θεός και στη συνέχεια αφού έλαβε δούλου μορφή ανθρώπινη και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, απολύτως άνθρωπος Χριστός Ιησούς και χρισμένος Ιησούς ο Ναζωραίος, και αφού ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος και περπάτησε ως άνθρωπος βεβαίως πλήρης χάριτος και αληθείας, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του. Και αυτή είναι η δόξα του Θεού, η δόξα του Χριστού, η ταπείνωσης. Γιατί όποιος ταπεινώσει αυτόν, αυτόν ο Θεός θα υψώσει. Και το πρώτο πρόσωπο που ταπεινώθηκε μπροστά στον Πατέρα ήταν ο Υιός ο Μονογενής. Εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκοος με απόλυτη υπακοή και υποταγή στο θέλημα του Πατρός, που έφτασε η υπακοή του μέχρι το θάνατό του, και μάλιστα τι θάνατο, επί κατάρατου, κρεμασμένου επί ξύλου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν, όχι γιατί ήταν ο Υιός το μονογενής, όχι γιατί ήταν αναμάρτητος, για όλα αυτά βεβαίως, απολύτως υπάκουος,
Δεν ήρθε εδώ για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Δεν ήρθε εδώ για να κυριαρχήσει, αλλά για να δουλώσει τον εαυτό του εις πάντας. Και δεν ήρθε εδώ για να κάνει ό,τι θέλει, αλλά για να είναι υπάκουος κατά πάντα στον Πατέρα τον ουράνιο που τον απέστειλε. Ως αρνίων εσφαγμένων, ως αμνών του Θεού, να σηκώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Απόλυτα υποτεταγμένος μέχρι θάνατο και τέτοιο θάνατο καταραμένο. Γι' αυτό το θάνατο, γι' αυτή την υπακοή, ο Θεός τον υπερήψωσε. Διότι η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Τον ύψωσε υπεράνω πάντων. Τον έθεσε υπεράνω αρχών και εξουσιών και δυνάμεων. Έδωσε σε αυτόν το υπερπάνω όνομα, Κύριος. Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Μπροστά στο οποίο, στον οποίο θα κλείνει πάνω γόνι επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Και πάσα γλώσσα επ' υγείων, επ' ουρανίων και καταχθονίων θα ομολογήσουν αυτόν Κύριον. Και όλα αυτά γιατί υπήρξε Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Άρα λοιπόν δοξάζουμε το Σταυρό του Χριστού. Προσκυνούμε και λατρεύουμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ομολογούμε ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθη δια της δικαιοσύνης του Θεού, που δεν άφησε τον όσιό του να βρει διαφθορά, φθορά κάτω στον Άδη, επειδή υπήρξε αναμάρτητος και επειδή υπήρξε απόλυτα υπάκουος, ώστε πέθανε επικατάρατος πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Σταυρωμένου έχουμε εξουσία από το Θεό να επιτιμούμε το διάβολο και να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού δοξάζοντας, υμνώντας, ευλογούντες το Θεό και Πατέρα για τον Χριστό που απέστειλε. Αλλά όμως ταυτόχρονα αρνούμεθα κατηγορηματικά πάσα αγιοποίηση ξύλου ή άψυχου αντικειμένου, το οποίο οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν σαν σύμβολο της θρησκείας του χριστιανισμού, αλλά το χρησιμοποιούν σαν σύμβολο λατρείας προς τον Θεό. Γιατί αυτό είναι έξω από το Λόγο του Θεού, έξω από το θέλημα του Θεού. Είναι παγίδα του διαβόλου που θέλει να προσκυνούμε αντί το ζώντα εις τους αιώνας σύμβολα φτιαγμένα διαχειρών ανθρώπων και από επίνεια ανθρώπων. Να μας οδηγήσει από το να λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία το Θεό και να προσκυνούμε Αυτόν και μόνον Αυτόν, τον Δημιουργό των Πάντων, τον Παντοκράτορα, τον Ποιητή του Ουρανού και της Γης, αντί να προσκυνούμε Αυτόν, να λατρεύουμε, όπως μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους, ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου, αλλάζοντας τη δόξα του αφθάρτου Θεού. Βεβαίως, αγαπητέ Δήμη και αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάθε αγιοποίηση άψυχου ξύλου ή οποιοδήποτε υλικού είναι καθαρή και επέσχυντος ειδωλολατρεία. Προσκυνούμε τη σταύρωση του Χριστού. Λατρεύουμε το λόγο του Σταυρού, τη θυσία του Χριστού. Υμνούμε το όνομα του εσταυρωμένου και λατρεύουμε Αυτόν, αλλά καταδικάζουμε την ειδωλολατρεία
και την ειδωλοποίηση του Σταυρού του Χριστού. Αγαπητέ Ντίμη, ευχαριστώ το Θεό, ευχαριστούμε όλοι μας το Θεό για την ερώτησή σου. Θέλω να κάνω όμως και μία ακόμη παρατήρηση που με πολύ ειλικρίνεια αναφέρεις δεν ανήκω στη θρησκεία σας. Η αλήθεια είναι, και πιστεύω ότι αυτό εννοείς, τα δόγματα, γιατί είσαι χριστιανός και είμαστε χριστιανοί και όλοι μας είμαστε χριστιανοί και πρώτον στην Αντιόχεια, λέει ο Λόγος του Θεού, ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. Και εξού και το σύμβολο του χριστιανισμού που είναι ο Σταυρός και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε ούτε να το αρνηθούμε, αλλά να το διακηρύξουμε κιόλας και να το κηρύξουμε. Όμως θέλω να τονίσω ότι το World of God είναι το χριστιανικό κανάλι που προσπαθούμε να έχει απόλυτα διαδογματικό χαρακτήρα. Δεν ανήκουμε σαν World of God σε κάποιο δόγμα. Αντιθέτως, ενδιαφερόμαστε για τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Έχουμε πάρει μια απόφαση ζωής. Δεν ήμασταν ούτε θεολόγοι, κανείς από μας, ούτε άνθρωποι θρησκευόμενοι, ούτε θρησκόληπτοι. Επαγγελματίες είμαστε μέχρι που ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας. Και ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας όταν πήραμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που περιγράφει τη θυσία του Χριστού, το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού, αλλά ταυτόχρονα με μεγάλες λεπτομέρειες περιγράφει και την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Θέλουμε να μοιάσουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Είναι απόφαση ζωής, αλλά και προσευχής. Ζητάμε βοήθεια από το Θεό, να μην ξεκλίνουμε από αυτό το οποίο και ο Θεός μας έφερε και πιστεύουμε και θέλουμε να υπηρετούμε. Είναι γραμμένο και δεν πρέπει να το αγνοούμε ότι στις έσχατες ημέρες θα υπάρχουν 60 βασίλισσες, 80 παλακές και νεάνιδες αναρρύθμιτοι. Θα υπάρχουν πολλές εκκλησίες με διαφορετικές απόψεις, χριστιανικές εννοώ πάντοτε, με διαφορετικές γνώμες, με διαφορετικές παραδόσεις, με διαφορετικές συνήθειες και πολλές φορές και με διαφορετικές διδασκαλίες. Όμως συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, μία όμως είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Και αυτή την περιστερά που λέει ο Λόγος του Θεού, την Εκκλησία του Χριστού, την Αγία, την Καθολική, την Αποστολική, την Εκκλησία την ένδοξο που δεν έχει κοιλίδες, κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων και την οποία θα έρθει να παραλάβει ο Χριστός, αυτή την Εκκλησία θέλουμε να ανήκουμε. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Αυτό είναι το δόγμα μας. Αυτή είναι η πίστη μας. Μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Είναι αυτή που επιδιώκει την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Γιατί ξέρει ότι χωρίς αυτά δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Ούτε εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει, αλλά ούτε και στην καθημερινή ζωή μας. Θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού στη ζωή μας. Και ποια είναι αυτή? Είναι η μόνη της μητρός αυτής. Και η μητέρα μας είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Η Νέα Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία, όπως την περιγράφει στην επιστολή του προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος και λέγει: «Εσείς προσήλθετε εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής, και εις Θεόν κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα, και εις νέας διαθήκης μεσίτη, Ιησούν
και εις αίμα καθαρισμού, το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Για αυτή την εκκλησία μιλάμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, που είναι η μόνη της μητρός αυτής και ταυτόχρονα η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Αυτή που γεννήθηκε από τις βάσεις του χριστιανισμού, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η επιδίωξή μας λοιπόν και η προσπάθειά μας είναι, μελετώντας μόνο το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, περιφρενώντας κάθε παράδοση που είναι αντίθετη από το Λόγο του Θεού και την οποία θεωρούμε και αμαρτία και παράβαση αλλά και παγίδα του διαβόλου, μελετώντας λοιπόν μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα από τις ωραίες εικόνες που οι Απόστολοι και οι Προφήτες μας χάρισαν, τον αψευδή δηλαδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα μέσα από τα αρχέτυπα κείμενα της ελληνικής γλώσσας που είμαστε μακάριοι που τα καταλαβαίνουμε όντες Έλληνες, να δημιουργήσουμε μια ζωή, τη ζωή μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, και να τα εμπιστευτούμε στη χάρη του Χριστού και σε αυτή την εκκλησία. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η εκκλησία στον κόσμο, αλλά ξέρω ότι θα τη δημιουργεί ο Θεός. Θα τη δημιουργήσει ο Θεός. Και θα είμαστε μακάριοι όλοι μας αν βρεθούμε εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτή την εκκλησία, έξω από δόγματα και δογματικές διαφορές, έξω από μίση και πάθη, έξω από ονειδισμούς, μάχες και πολέμους, γιατί ο δούλος του Θεού δεν μάχεται. Και ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε μετάνοια και να επιστρέψουν στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή, στον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, προσευχή μας, επιδίωξή μας είναι αυτό το κανάλι, το Word of God, να απευθύνεται καταρχάς όλους τους χριστιανούς. Γι' αυτό και περιμένουμε από οποιονδήποτε χριστιανό, οποιοδήποτε δόγματος, να μας περιγράψει τις απόψεις του, τις θέσεις του, και μέσα από αυτή την εκπομπή, αλλά και άμεσα, απευθείας, σε όλους μας, αλλά και μέσα από τα σημεία επικοινωνίας με το Word of God, και να μας πει τα λάθη μας και να τα βρούμε μέσα από τη Γραφή, και είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι ενώπιον του Θεού να διορθωθούμε και να προσιλωθούμε ακόμη περισσότερο στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το κανάλι λοιπόν αυτό, το Word of God, απευθύνεται πρώτα σε κάθε χριστιανό, αλλά ύστερα και σε κάθε άνθρωπο, γιατί είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Και θέλουμε και εμείς ένα μικρό ελάχιστο μόριο από όλους αυτούς που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για το τέλος, για τη δόξα Του. Θέλουμε να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας έδωσε, αδερφέ Ντίμη. Ίσως επεκταθήκαμε λίγο περισσότερο, αλλά το κάναμε με καθαρότητα, με ειλικρίνεια, ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αλλά και να ευλογήσει όλους μας με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε πάλι μαζί, Θεού θελούντος, την επόμενη φορά, στην επόμενη εκπομπή. Πάλι, με φόβο Θεού, θα στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού και θα σχολιάζουμε τις απόψεις σας μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός μαζί σας.